ιταλικό κοινό. Ένα δύσκολο κοινό, Φλωρίντα. Έτσι, βεβαίως, δεν είναι. Δεν γίνεσαι star στην Ιταλία από τη μια μέρα στην άλλη. Τι συζητάτε. Μόνο ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην Ιταλία μεταξύ γυναικών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Ρία Αντώνιο, όμως, όπως τη λένε οι Ιταλοί, έχει καταφέρει πραγματικά και τους έχει βάλει όλους στην πρίζα και τους έχει κάνει φιλέλληνες. Αλήθεια, πραγματικά έχουν αρχίσει να αγαπάνε ακόμα περισσότερο. Εχθές λοιπόν εδώ τη βλέπουμε η Ρία ήρθε με τον παρτενέρ της στην εκπομπή, αποκλειστικά και μόνο για τα γυρίσματα της εκπομπής του Θέμου Αναστασιάδη και την είδαμε, την απολαύσαμε. Για να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Μάλιστα, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι όταν την πρωτοείδε ο Ιταλός χορευτής, δεν πίστεψε ότι είναι Ελληνίδα, γιατί είχε στο μυαλό του τον κλασικό μεσογειακό τύπο της Ελληνίδας, της μελαχρινής ακριβώς, με τις καμπύλες. Νόμιζε ότι είναι Σουηδέζα, Δανέζα. Για να δούμε λοιπόν τι αποκάλυψαν εχθές. Η Ρία που πάει φουλ για τον τελικό του Ιταλικού dancing. Ραϊμόντο Τόνταρο, Ρία Αντώνιου! Τι είχαμε, Ρία Αντώνιου! Ρία Αντώνιου! Ρία Αντώνιου! Και μπέλα! Κρασέρε! Buongiorno! Buongiorno! Καλώς σας βρήκαμε! Ω, κοριτσάρα, Ρία Αντώνιου! Για πες, Ραϊμόντο, όταν την είδες, φανταζόσουν έτσι τις Ελληνίδες. No! No, pensavo svedese, danese, russa. Τούτο, τρανε και γκρέκα. Δεν περίμενες αυτό τώρα, εσύ, Ρία. Έλα τώρα. Ρία, πώς βρέθηκες εκεί. Πες μας, σε παρακαλώ. Τι να σου πω, Θεέ μου. Ειλικρινά, σε αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον Ηλία, πώς τα κατάφερε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι... Ο Ηλίας Πανταζόπουλος. Ο Ηλίας Πανταζόπουλος, βέβαια. Ήμουνα στο Μιλάνο, για μόδα. Και ήμουνα ένα βήμα πριν να επιστρέψω στην Ελλάδα. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει ο Ηλίας: Ρία, αύριο πρέπει να πας στη Ρώμη να κάνεις ένα δοκιμαστικό για το ιταλικό Dancing with the Stars. Εσύ τι είπες, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν? Τι είπα, λέω, δεν με δουλεύουν, είναι δυνατόν τώρα. Δεν το πίστευα. Ούτε καν. Τέλος πάντων, πάω την επόμενη μέρα στη Ρώμη, κάνω το δοκιμαστικό, επιστρέφω Μιλάνο. Μετά από μια εβδομάδα χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και μου λένε ότι. Σε θέλουμε. Ξέρω ότι είχαν ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ στο μυαλό τους. Ψάχναν για μια κοπέλα έτσι ξανθιά, ανοιχτόχρωμη, να μιλάει σπαστά ιταλικά. Και να τη βρίζουν. Από ό,τι αποδείχτηκε, αυτό. Την πατήσανε. Έχει πέσει πολύ βρυσίδι. Δεν, παιδί μου, είναι ένα εκεί, πώς τον λένε. Ο Τζετζερόνι, ο Ιβάν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει πει. Αυτός ο τύπος, αυτός για μένα είναι ο Ιταλός Μέρκελ. Και για μένα. Naturalmente sembrava che ti portassi una bambola gonfiabile. Τελικά αποδείχτηκε χρήσιμο το ότι δεν μιλάω τη γλώσσα. Non so per quale motivo ce l'hanno un po' con lei. E finché balla bene io la difenderò finché posso. Η Μίλη Καρλούτσι ήταν η γυναίκα που με διάλεξε, που με επέλεξε, πίστεψε από την αρχή σε μένα και ήταν πολύ, πολύ καλή. Αυτός ο τύπος ο οποίος σου επιτίθεται συνέχεια, τι είναι? Όλοι έχουν το ρόλο και πιστεύω ότι είμαι η μόνη που μπορούν έτσι να χτυπήσουν. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι μεγάλοι stars, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές με παιδιά. Δηλαδή, τι να πεις σε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ποιες ήταν οι πρώτες, ας πούμε, κατηγορίες? Τους είπε ότι. Τις είπαν ότι είναι σαν φουσκωτή κούκλα. Και τους έκανε δώρο μια κούκλα. Αυτό είναι πάρα πολύ κούκλα, ωραίο. Απάντησα. Την οποία την έδωσε στην κόρη του ο Ήβα. Κανείς δεν πίστεψε από την αρχή ότι πρόκειται να φτάσω μέχρι το 8ο live. Ούτε καν εγώ. Ναι. Όταν σου λέω ότι είμαι Γκρέκα, μου λένε όλοι, ο Γκρέκα, πένσω και. Του σέι η Ράσα, Ρούσα. Ναι. Εδώ... Ή από κάποια άλλη χώρα. Πήρα από τη Γιάννα Βουράκη εδώ, ένα τι ωραίο γούρι. Είναι ένα γούρι, για σαν γούρι. Τι να το έχεις να πάρει. Τι γλυκός. Αχ, τι γλυκό, ένα μάτι, ε. Ναι, είναι ένα μάτι και είναι συγχρόνως λειτουργεί για να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Τι απίστευτο. Συγκεκριμένα, μόλις πάρουμε την κούπα με το καλό και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω για τον τελικό εδώ, που έχω ελληνική σημαία. Όταν αντιλήξεις τη σημαία, έτσι, όταν θα βγεις, νιώθεις αλλαγμένη. Νιώθω αλλαγμένη. Ναι, είναι ένα κομμάτι που πιστεύω ότι μου έλειπε από μέσα. Γενικότερα το να μείνεις κάπου έξω μόνος σου, σε οριμάζει αυτό. Και συγκεκριμένα το show αυτό είναι μια τεράστια εμπειρία. Ένιωσες ότι σε υποτιμούν μόνο και μόνο για την εθνικότητά σου? Όχι, Βαγγέλη, δεν το έχω νιώσει. Δεν είναι ότι υποτιμούν τη χώρα έξω. Απλώς
Έτσι νιώθουν, στενοχωριούνται ίσως για την κατάσταση. Μπορεί να έγινε αυτό το ανάποδο, δηλαδή να σε συμπαθούν και να σε ψηφίζουν πολύ επειδή είσαι Ελληνίδα, σαν συμπαράσταση. Θα μπορούσε, είναι πολύ λόγοι. Έχεις το δικαίωμα να ψηφίζεις την Eurovision. Α, μπορώ. Βεβαίως να ψηφίσει την Eurovision. Έχεις ακούσει τα τραγούδια. Έχω ακούσει τα τραγούδια και... Ποιο σου φαίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ του Ηλία του Πανταζόπουλου, το Baby I'm Yours. Με τη Δώρα. Είναι του Ηλία του Πανταζόπουλου. Ζει με την Ρία Αντωνίου, κάτι συμβαίνει, ότι υπάρχει σχέση. Για πες μας τελικά, τι γίνεται. Αμόρε. Siete un po' italiani anche voi allora. In Italia tutto gossip, in Grecia pure. Ok. Πες μας, τι συμβαίνει. Se attraverso il ballo sembra che fra di noi c'è una storia, vuol dire che trasmettiamo qualcosa quando balliamo, quindi è positivo. Έχουν ακουστεί τίποτε προτάσεις για να κάνεις άλλα πράγματα στην Ιταλική τηλεόραση? Υπάρχουν προτάσεις, η αλήθεια είναι δεν έχω κλείσει κάτι, αλλά αυτό που θέλω πρώτα είναι να καλυτερέψω τα ιταλικά, ώστε να μπορώ να σταθώ σε... Μην γίνεις και άριστη, γιατί μετά θα συμπαθείς. Αυτό που τους αρέσει είναι αυτό που... Να μην αρχίσω να μιλάω πολύ, έτσι. Με το δικό σου τρόπο, ναι. Θα το πω. Η Ρία μιλάει. Ναι. Παιδιά, η Ρία μιλάει. Κι όμως, η Ρία μιλάει. Και ωραία. Τα λέει πολύ ωραία. Παιδιά, βγήκε και πάρα πολύ συμπαθής. Καταπληκτική, πολύ προσγειωμένη. Σαν να πήγε ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα σε πανεπιστήμιο και επέστρεψε ροδάνη γλώσσα. Συγκροτημένη. Ορίμασε μεγάλη. Καθόλου δεν ήρθε εδώ από την Ιταλία να πει: α, γεια σας, ήρθα και κάνω πολύ μεγάλη καριέρα στην Ιταλία και σκίζω και δείτε με πόσο ντίβα είμαι. Ήρθε και είπε: εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε, ότι ξέρετε κάτι, δεν ήξερα ότι θα με επιλέξουν. Μια ξανθιά κοπέλα ήθελα από το εξωτερικό και έτυχε να επιλέξουν εμένα. Ούτε ότι ήμουν η καλύτερη, ούτε ότι ήμουν τόσο ταλαντούχα που υποκλήθηκαν στο ταλέντο μου. Ούτε για αυτό που είχε καταφέρει μέχρι τώρα. Και βέβαια ένα σχόλιο, παιδιά, για το Ραϊμόντο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας κούκλος. Έτσι. Εντάξει, λίγο το μαλλί, τα πόδια εδώ είναι κάτι αυτό. Η Λάουρα δεν μίλησε καθόλου. Πρέπει να έπαθε και εκείνη έτσι, ένα σοκ όταν το είδε. Δεν είπε τίποτα. Ήταν εκεί η Λάουρα, δεν την είδα. Ναι, την είδα τώρα στα πλάνα. Καλά, εντάξει, τώρα τι να πεις όταν έχεις απέναντί σου τη Ρία Αντωνίου. Αλλά έτσι είναι η παράσταση. Για ποσάτω, παιδιά, νομίζω ότι αν παίρναμε τα πλάνα της Ρίας ένα χρόνο πριν και τώρα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι μια άλλη γυναίκα. Δηλαδή έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Ακόμα και η επικοινωνιακή της. Μα κυρίως ο λόγος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Θυμάμαι την τελευταία φορά στην Ελλάδα, Θέμη, πότε την είχαμε ξανακούσει. Όταν είχε δώσει μια τηλεφωνική, νομίζω εδώ σε εμάς, για μια περίεργη υπόθεση που της είχε συμβεί. Κάποιος που την απειλούσε, κάτι τέτοιο. Άλλη τότε η Ρία, άλλη σήμερα. Και φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και ότι έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Έχει πατήσει τα πόδια, τη ξέρει. Έχει καταλάβει ότι κάτι άρχισε και έχει σημαίνει ζωή της. Νομίζω ότι πριν ήταν λίγο. Βρήκε το στυλ της. Βρήκε το στυλ της, αυτό που της ταιριάζει. Μάλιστα. Και εσείς τώρα θα βρείτε, εάν στείλετε μήνυμα ή πάρετε.